ένας πληθωρικός άνθρωπος στις δηλώσεις και θα έλεγα και ειλικρινής. Σχεδόν πάντα. Μπαίνοντας λοιπόν στο Υπουργείο νωρίς το πρωί, χθες το πρωί, είπε τι. Το ρώτησαν τι γίνεται και λέει: «Βρε παιδιά, δεν έχω υπολογιστή, δεν έχω τηλέφωνο, δεν έχω αυτό, δεν έχω εκείνο». Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ένας δημοσιογράφος, όταν ακούει τον αρμόδιο υπουργό να λέει αυτά, ψάχνει το θέμα. Παρακολούθησα την πρωινή σας εκπομπή, κυρία Αυτιά, και το έμαθα. Ακριβώς. Λοιπόν, ζήτησα από την κυρία Πανοπούλου. Πρόσεχε τι θα πεις, Γιώργο, γιατί ήδη είναι στο τηλέφωνο ο πρώην υπουργός, ο κύριος Ρέπας. Πάρα πολύ ωραία. Ζήτησα λοιπόν από την κυρία Πανοπούλου. Να τον καλησπερίσουμε κιόλας. Καλησπέρα, καλησπέρα στον κύριο Ρέπα. Καλησπέρα σε όλους από την Αρκαδία, από την Τρίπολη. Πολύ ωραία. Λοιπόν. Περνάει καλά ο πρώην υπουργός. Ο κύριος Γιακουμάτος λοιπόν είπε αυτά. Επόμενο είναι ο δημοσιογράφος να ψάξει να δει τι ακριβώς συμβαίνει. Ζητήσαμε λοιπόν από την κυρία Πανοπούλου, τη Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, πρώην αλλά παραμένει ακόμη έως ότου αντικατασταθεί, τι ακριβώς συμβαίνει. Η κυρία Πανοπούλου λοιπόν μας είπε ότι την Τρίτη το μεσημέρι, με εντολή ενός τμήματάρχη, ζητήθηκε όλοι οι υπολογιστές να αναβαθμιστούν, να γίνει αναβάθμιση, να φύγουν οι ΙΗ, να φύγουν τα κακά, να έρθουν τα καλά, δεν ξέρω τι. Η πασοκική. Έδωσε εντολή ο νέος υπουργός να γίνει ΕΔΕ. Εδώ μπαίνουν μερικά ερωτήματα. Ο κύριος Ρέπας ρωτήθηκε αν θα του πάρουν τα στοιχεία του υπολογιστή. Ακούσουμε, λοιπόν. Ένα το ερώτημα. Δεύτερον, Τρίτη, πριν παραδώσει ο κύριος Ρέπας στον κύριο Παναγιωτόπουλο, και γιατί δεν ρωτήθηκε ο πρώην υπουργός, γιατί δεν ρωτήθηκε ο ΝΙΝ, γιατί δεν ρωτήθηκε η Γενική Γραμματεύση του Υπουργείου Εργασίας ερωτήματα. Βρήκε απλά και σκόνη. Βρήκε και σκόνη ο Γιακουμάτος. Αυτά λοιπόν. Δεν δούλεψε και η καθαρίστρια. Αυτά λοιπόν. Ναι, το είπε αυτό. Έχει δίκιο ο Νίκος Κακαουνάκης. Είπε ότι το γραφείο του ήταν βρώμικο. Ακριβώς. Ο κύριος Τζιόλας εξεράγει από τα γρεβενά. Επικοινώνησε αμέσως ο κύριος Ρέπας μαζί μας, γιατί το πρωί αντιλαμβάνεστε ότι το θέμα λοιπόν, αυτό ήταν βούτυρο στο ψωμί των δημοσιογράφων. Πάμε λοιπόν στον κύριο Ρέπα. Της παραπολιτικής και να μπούμε στην πολιτική. Βεβαίως. Κύριε Ρέπα, σας ακούμε. Εγώ θα αρκεστώ σε μια πολύ μικρή παρέμβαση. Το πρωί ταξιδεύοντας προς την Αρκαδία, πληροφορήθηκα από φίλους ότι πράγματι συζητείται θέμα σχετικό με το Υπουργείο μας στην πρωινή εκπομπή του σταθμού σας, στην εκπομπή του κυρίου Αυτιά. Επικοινώνησα με τον κύριο Αυτιά και συμφωνήσαμε να έχω και εγώ την δυνατότητα συμμετοχής στην εκπομπή του Δευτέρα το πρωί για να συζητήσουμε αυτά τα θέματα. Πρέπει να σας πω ότι αν αυτά που ακούστηκαν δεν είναι φεδρά, μάλλον είναι φεδρά, τότε πρόκειται περί τεχνάσματος, γιατί ήδη σας πληροφορώ ο κύριος Γιακουμάτος έχει δώσει εντολή να μεταφερθεί το γραφείο του σε άλλους ορόφους, να έχει πολύ μεγαλύτερη έκταση, να είναι πολυτελέστερο, γιατί θεωρεί ότι ο χώρος στον οποίο στεχαζόταν ο μέχρι τώρα υφυπουργός ήταν χώρος καταγόγιο στον οποίο δεν μπορούσε πλέον να δουλέψει. Πρώτον. Δεύτερον, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είχαν συγκεντρωθεί από τη διεύση πληροφορικής. Και εσωτερική ενημέρωση βλέπω, κύριε Ρέπα. Γιατί φοβήθηκαν κάποιοι ότι εμείς μπορεί να είχαμε τοποθετήσει ιό ή κάποιο πρόγραμμα ώστε να υποκλέπτουμε εν συνεχεία και να παρακολουθούμε τη λειτουργία των υπολογιστών από τη νέα ηγεσία. Τρίτον, έγινε λόγος για τηλέφωνα τα οποία δεν βρήκαν. Η εξήγηση που δόθηκε είναι ότι δεν μας είπατε πώς δουλεύει το τηλεφωνικό κέντρο. Επίσης δόθηκε η εξήγηση ότι δεν μας είπατε ποιος είναι ο αριθμός κλήσης του προσωπικού τηλεφώνου και αυτό εννοούσαμε. Τέταρτον, όσον αφορά τις καθαρίστριες, απειλήθηκαν με αναφορά μεταξύ των άλλων ότι είναι γνωστό πως παρακολουθούσαν τις κεντρώσεις του Μακαρίτη, του Βαγγέλη, του Γιαννόπουλου και γι' αυτό δεν καθαρίζουν καλά, δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Πέμπτον, έχει ζητηθεί μετά από έλεγχο που έγινε σε διαφόρους χώρους του Υπουργείου να μεταφερθούν υπηρεσίες προκειμένου να καταληφθούν οι χώροι για να δημιουργηθούν εκεί γραφεία του κυρίου Υπουργού, ίσως και του Υπουργού, και εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να αναβαθμιστεί ο χώρος στον οποίο είναι τα υπουργικά γραφεία, να τοποθετούν 6-7 δέκτες τηλεόρασης κλπ. Θα πρέπει εν ονόματι της ενότητας και της ταπεινότητας την οποία επαγγέλθηκε ο κύριος Καραμαλής και η Νέα Δημοκρατία να συμβιβληθούν με αυτές τις συνθήκες εργασίας οι αγαπητοί συνάδελφοι, να εργαστούν άοκνα και θα είμαστε συμπαραστάτες στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα για το καλό του τόπου και των Ελλήνων πολιτών. Θα είμαστε αμετάθετα απέναντί τους σε οποιαδήποτε κακοήθεια. Πολύ περισσότερο όταν δεν πρόκειται για φεδρότητα, όπως μπορεί να υποθέσει κανείς. Δεν θέλω να διακόψω τον κύριο Ρέπα, αλλά πρόσωπα, να παρακαλέσω να μας πει από πού τα ξέρει αυτά. Κλείνω λέγοντας τούτο. Κύριε Ρέπα, αυτά είναι σοβαρά. Κύριε Ρέπα. Τον υπουργό και τους υφυπουργούς
να μην διανοηθούν να δαπανίσουν ούτε δραχμή προκειμένου να δημιουργήσουν νέα πολυτελέστερα γραφεία. Κύριε Ρέπα, αφήστε τα, σας παρακαλώ, αυτά δεν είναι και πολιτική. Να λειτουργήσουν με αυτή την υποδομή την οποία χρησιμοποίησαμε κι εμείς και είναι επαρκέστατη και να κάνουν καλά την πολιτική δουλειά τους, πράγμα που εύχομαι, προκειμένου να γευθεί το αποτέλεσμα της προσπάθειάς τους ο ελληνικός λαός με καλύτερες συνθήκες ζωής, όχι με καλύτερες συνθήκες εργασίας των υπουργών. Ναι, κύριε Μεϊμαράκη. Όλα τα άλλα τη Δευτέρα το πρωί. Κύριε Ρέπα, ο κύριος Μεϊμαράκης. Επειδή βάλατε, είπατε τελεία και παύλα, εγώ θέλω να σας ρωτήσω. Γιατί άκουσα το πρωί στην εκπομπή του κυρίου Αυτιά ότι δόθηκε η εντολή πριν υπάρξει η αλλαγή. Άρα δόθηκε η εντολή όταν εσείς ήσασταν υπουργός. Δεν δόθηκε όταν άλλαξε ο υπουργός. Πρώτον. Δεύτερον, θα παρακαλούσα πολύ να μας πείτε από πού γνωρίζετε αυτές τις πληροφορίες. Εγώ επικοινώνησα με τον κύριο Γιακουμάτο και δεν μου είπε κάτι τέτοιο. Εάν εσείς γνωρίζετε ότι αλλάζει γραφεία, θα παρακαλώ να μας πείτε από πού τα αλλάζει. Τρίτον, ποιος σας είπε ότι οι καθαρίστριες και προσπαθείτε τώρα να μας δείξετε κιόλας και κοινωνικά ανθρώπους οι οποίοι ανάλυγητοι, δεν έχουν μια ευαισθησία και είναι ανάλγητοι, ότι επειδή ψήφισαν τον Γιαννόπουλο ή έκαναν οτιδήποτε, οι καθαρίστριες, είναι δυνατόν? Εμείς, κύριε Ρέπα. Πάντως ο κύριος Γιακουμάτος, κύριε Μεϊμαράκη, ναι, είπε ότι το γραφείο του ήταν βρώμικο. Το είπε. Δεν είπε όμως ότι οι καθαρίστριες επειδή ψήφισαν τον Γιαννόπουλο θα φύγουν. Συγχωρείτε πάρα πολύ. Ούτε πρόκειται για κάτι τέτοιο. Εάν ο κύριος Ρέπας έχει κάποιες πληροφορίες οι οποίες είναι αξιόπιστες, να τις συζητήσουμε. Διότι τώρα να λέμε εδώ, ξέρεις, έφυγε και δεν μ' άφησε τίποτα, ή ξέρεις, ήρθε και δεν τα βρήκε, νομίζω ότι κύριε Χατζηνικολά δεν είναι σοβαρό. Όμως εγώ άκουσα κάτι πολύ ενδιαφέρον από εσάς και λοιπόν, πριν σας απαντήσει ο κύριος Ρέπας. Βεβαίως θα τα απαντήσω. Ένα λεπτό, κύριε Ρέπα. Και πολύ εύκολα. Ένα λεπτό, κύριε Υπουργέ. Θέλω να ρωτήσω το γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Είπε ότι ο ίδιος επικοινώνησε με τον κύριο. Γιατί κακό είναι. Με τον κύριο Γιακουμάτο. Κύριε Όχι, θέλω να μας διευκρινίσετε τι ρόλο θα παίξετε εσείς στην κυβέρνηση. Άλλο θέμα αυτό. Γίνεται ένα λεπτό, Νίκο. Διότι γίνεται συζήτηση. Κύριε με αφορμή την παρουσία σας και είμαι στην αλλαγή φρουράς του Μαξίμου και στην ορκομοσία, γίνεται συζήτηση ότι εδώ τα εσείς το ένα θα παίξετε σημαντικό ρόλο. Θα έχετε παρέμβαση στο κυβερνητικό έργο. Δεν το είναι κόμμα παρέμβαση. Δηλαδή. Κοιτάξτε, καταρχήν να ξεκαθαρίσω, κύριε Χατζηνικολάου, δεν είναι παρέμβαση να ενημερώνομαι για να βγω σε ένα παράθυρο για τα θέματα της επικαιρότητας. Το ζήτημα πήρε μάλιστα μια έκταση στην πρωινή εκπομπή. Μάλιστα. Όφιλα να είμαι ενήμερος. Κατάλαβα, τι θα έρθω εδώ, δηλαδή να σας πω, ξέρετε, δεν με αφορά, ρωτήστε τον Υπουργό. Σωστό. Τότε θα γίνω, θα είμαι βουβό πρόσωπο. Δεν θα λειτουργήσετε ως κομματική συνείδηση τηλεφωνώντας στους υπουργούς και μαζεύοντάς τους, ας πούμε. Όχι, κοιτάξτε, οι υπουργοί έχουν τις δικές τους επιλογές, κρίνονται και θα κριθούν και από τον ελληνικό λαό. Όμως, η κυβέρνηση είναι κυβέρνηση όλων των Ελλήνων, αλλά έχει κριθεί από την πλειοψηφία να εφαρμόσει κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις. Αυτή η πλειοψηφία, λοιπόν, θέλει αυτές οι προτάσεις να εφαρμοστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτό, δηλαδή, κύριε Χατζηνικολάου, που πρέπει να διευκρινιστεί απόλυτα, είναι ότι δεν μπορεί το κόμμα να επωφελείται εις βάρος της κοινωνίας. Αλλά όμως δεν σημαίνει ότι το κόμμα δεν έχει άποψη, δεν αφουγκράζεται την κοινωνία, δεν τα μεταφέρει αυτά στην κυβέρνηση, δεν συνεργάζεται με την κυβέρνηση. Και για να μπορέσει να δικαιολογήσει τις αποφάσεις της κυβέρνησης, θα πρέπει να είναι καλά ενήμερο. Μία έτσι κουβέντα είναι, λοιπόν, να πει ο κύριος Ρέπας και να το κλείσουμε, γιατί είναι άχαρο θέμα αυτό. Ναι, κύριε Ρέπα. Γιάννη Σημασίας. Εγώ περιμένω από τη Νέα Δημοκρατία να εφαρμόσει την πολιτική της και περιμένω, έχει περάσει περίπου μία εβδομάδα. Κύριε Ρέπα, έθεσα ένα ερώτημα. Έθεσα ένα ερώτημα. Τα κομπιούτερ τα πήρανε όταν ακόμα ήσασταν υπουργός. Ακόμη και σήμερα. Γιατί με διακόπτετε? Φαίνεται δεν με ακούτε. Γιατί με διακόπτετε? Δεν με ακούτε. Ακόμη και σήμερα η Νέα Δημοκρατία επιμένει να διατηρεί στις θέσεις κάποιους γενικούς γραμματείς την ώρα που οι άνθρωποι έχουν υποβάλει τις παραιτήσεις τους και θέλουν να απαλλαγούν από την υποχρέωση να βρίσκονται στα γραφεία τους, γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν είναι έτοιμη να καλύψει γενναίες θέσεις. Δεύτερον, αν ο κύριος Γιακουμάτος και ο κύριος Παναγιώτοπουλος. Κύριε Ρέπα, σας έθεσα ένα ερώτημα και επιτρέψτε μου να σας πω. Σας ρωτάω, τα κομπιούτερ έφυγαν με εσάς υπουργό. Δεν είχατε παραδώσει, κύριε Ρέπα. Όχι, σας διακόπτω για το εξής θέμα. Για το εξής θέμα σας διακόπτω. Ότι τα κομπιούτερ έφυγαν όταν ακόμα ήσασταν υπουργός. Μα θα σας απαντήσω σε όλα και θα απαντήσω με μεγάλη ευκολία, σας είπα. Δεν περιμένετε. Ένα λεπτό. Περιμένετε 10 χρόνια να γίνετε κυβέρνηση. Δεν παραπεριμένετε 2 λεπτά να πάρετε μια απάντηση. Κύριε Ρέπα, λοιπόν, σας παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνω τον εκνευρισμό σας. Ακούστε να δείτε ποια είναι η απάντηση, αν μπορείτε να ακούτε. Δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν,
Έχετε την αίσθηση ότι δεν μπορούμε να ακούμε. Πρώτα απ' όλα, έτσι αποδεικνύεται η σεμνότητα και η ταπεινότητα σε όλο το μεγαλείο της. Βεβαίως, αυτό δείχνεται απόψε. Λοιπόν, ακούστε με λοιπόν. Εγώ προκαλώ τον Υπουργό, τον κύριο Παναγιωτόπουλο, να διενεργήσει την ΕΔΕ για την οποία μίλησε. Τον προκαλώ. Δεύτερο, αν δεν μπορεί ο Υπουργός και ο Υφυπουργός να συνυπάρξουν στον ίδιο όροφο όπως έγινε επί των ημερών μας, επειδή έχουν την ίδια εκλογική πλατεία και πιθανόν να συναντώνται. Δεν απαντάτε στο ερώτημα, οπότε ό,τι θέλετε πείτε τώρα. Αν αλλάξει κάποιος γραφεία, αυτό αφορά εκείνους, κύριε Ρέπα, δεν αφορά τον ελληνικό λαό. Πάντα ήσασταν ευγενείς και βλέπω ότι έχετε μια πολιτική αγένεια τελευταία. Δυστυχώς. Αν αυτή την ώρα, ακούστε, αυτή την ώρα που συζητούμε, δεν γνώριζε ο κύριος Γιακουμάτος ότι έχουμε στο χέρι μας το πρωτόκολλο παραλαβής και παράδοση του μηχανογραφικού εξοπλισμού στον οποίο αναφέρθηκε. Μα δεν αναφέρθηκε κανείς πολιτικά σε αυτό. Κύριε Ρέπα, παρακαλώ να ολοκληρώσετε. Κύριε Ρέπα, παρακαλώ να. Με ακούτε, κύριε Ρέπα. Κύριε Ρέπα. Αυτό είναι το συμπέρασμα που βγάζω εγώ. Δηλαδή, το ερώτημα είναι συγκεκριμένο. Τα κομπιούτερ έφυγαν όταν ήσασταν υπουργός. Κύριε Μεϊμαράκη, δεν έχει νόημα. Κύριε Ρέπα, μπορείτε, παρακαλώ. Κύριε Ρέπα, κύριε Υπουργέ, δεν σας έχω συνηθίσει έτσι. Παρακαλώ, είναι εδώ ο κύριος Χρυσοχοΐδης για τη συζήτηση. Κάνατε μια τηλεφωνική παρέμβαση. Σας ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία σας. Σας ευχαριστώ εγώ. Δεν απήντησε, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Υπουργός. Τα κομπιούτερ, σύμφωνα με αυτά που εγώ άκουσα στην εκπομπή του κυρίου Αυτιά. Πάμε στα ουσιαστικά σας, ναι, εντάξει, παρακαλώ. Γιατί όχι, με συγχωρείτε, για να μην μείνει μια δηλαδή, παρεξήγηση. Είναι πραγματικά αστεία. Συμφωνώ όλα αυτά. Όμως, κύριε Χατζηνικολάου μου, τα κομπιούτερ έφυγαν με εντολή του κυρίου Ρέπα πριν παραδώσει. Έτσι είναι, κυρία Αυτιά. Αυτό δεν βγήκε η το πρωί. Η κυρία Πανοπούλου είπε ότι την Τρίτη το μεσημέρι, με εντολή ενός τμηματάρχη, χωρίς να το ξέρει. Ποιος ήταν υπουργός την Τρίτη το μεσημέρι? Έφυγαν τα κομπιούτερ. Ποιος ήταν υπουργός την Τρίτη το μεσημέρι? Και βέβαια το ερώτημα που τίθεται είναι τι περιείχαν τα κομπιούτερ, τι στοιχεία περιείχαν, ποιοι δεν ήθελαν να βγουν. Την Τρίτη το μεσημέρι δεν ήταν πάει οι υπουργοί, κυρία Αυτιά. Πάντως θα μου επιτρέψετε να μην κάνουμε αυτή την αστυνομική έρευνα τώρα, διότι δεν μας αφορά. Κύριε Χατζηνικολάου, δεν πρόκειται να πει αστυνομική έρευνα. Διότι θα την κάνει. Δεν είναι ένας υπουργός φεύγοντας να πάρει τις δισκέτες του. Θα την κάνει την έρευνα αυτή με την ΕΔΕ που ζήτησε ο κύριος Παναγιωτόπουλος, ο νέος υπουργός. Και ο ένας είναι 20 χρόνια. Εγώ θέλω να κάνω, έστω και για τα λίγα λεπτά που μένουν, πολιτική κουβέντα. Αυτή είναι παραπολιτική κουβέντα. Την κάναμε απλώς για να δείξουμε ότι η συνένεση δεν είναι τόσο έντονη όσο δείχνει, ούτε τα χαμόγελα κρύβουν πραγματικές πολιτικές διαθέσεις. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης είπε. Κύριε Μεϊμαράκη, αφήστε με να κάνω το ερώτημα. Παρακαλώ, παρακαλώ. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης είπε, μαθαίνω, αν δεν είναι έτσι θα με διαψεύσει, γιατί το ρεπορτάζ τα φέρνει τα πράγματα καμιά φορά και διαστρεβλωμένα στο εκτελεστικό γραφείο, ότι βασικός λόγος της εκλογικής ήττας ήταν η αλαζονία των υπουργών και η κόπωση της εξουσίας. Και αν αυτό συμβαίνει, κύριε Χρυσοχοΐδη, θέλω να μου πείτε αν έχετε την αίσθηση ότι καλώς έγινε και χάσατε, να το πω έτσι. Εγώ ένιωσα ανακούφιση από μερικούς υπουργούς του ΠΑΣΟΚ όταν παρήδαν στους επόμενους, στους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Χατζηνικολάου, καταρχήν θέλω, αν μου επιτρέπετε, για λίγα δευτερόλεπτα να πω γι' αυτό όλο που παρακολουθήσαμε προηγουμένως αυτό το διάλογο γύρω από τα κομπιούτερ και όλες αυτές τις φεδρότητες. Και να πω στον κύριο Μεϊμαράκη, κύριε Μεϊμαράκη, αν μου το επιτρέπετε. Πάντως, θα μου επιτρέψετε να πω ότι αν είναι φεδρότητες, είναι φεδρότητες εκατέρωθεν. Ναι, διότι αν όντως ξυλώθηκαν τα κομπιούτερ, την παραμονή και τα τηλέφωνα, είναι φεδρότητα. Αν το κύριο θέμα καταγγελίας την πρώτη μέρα της εγκατάστασής μας σε ένα Υπουργείο είναι το κομπιούτερ και το τηλέφωνο που λείπει, είναι άλλη φεδρότητα. Δεν ασχολούμαι λοιπόν και θα τα διερευνήσουν αυτά οι ΕΔΕ ή ό,τι έχουν διατάξει. Εγώ θέλω να πω κάτι άλλο στον κύριο Μεϊμαράκη και το λέω πολύ καλόπιστα. Εισπράττω ως πολίτης δύο μηνύματα αυτές τις μέρες. Το ένα μήνυμα βγαίνει από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος εντέλεται αυστηρότητα, σεμνότητα στους υπουργούς. Και από την άλλη πλευρά, και επαναλαμβάνω, μιλάω πολύ καλόπιστα και να το λάβετε υπόψη σας, όχι από τον πολιτικό, από τον πολίτη Χρυσοχοΐδη. Και το άλλο που βλέπω, βλέπω καθημερινά υπουργούς και υφυπουργούς όλη μέρα στη τηλεόραση, από πίσω τους οι κάμερες. Προφανώς οι άνθρωποι δεν έχουν αντιληφθεί ότι θα ασκήσουν εξουσία. Επαναλαμβάνω, δεν το λέω κακόπιστα. Να τους το μεταφέρετε, γιατί κλήθηκαν να κυβερνήσουν τον τόπο και να λύσουν τα προβλήματά του. Εάν μαλώνουν για τα γραφεία. Και εμείς τι θα κάνουμε, δηλαδή. Αν μαλώνουν για τα γραφεία ή τα κομπιούτερ, προφανώς δεν έχουν αντιληφθεί
τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα και τι κοινωνικά προβλήματα και πολιτικά καλούνται πέντε να λύσουν. 5 δευτερόλεπτα απάντηση. Προχωράω λοιπόν, προχωράω. Επειδή δεν έχουμε χρόνο, προχωράω. Εγώ θα σας πω, κύριε Χρυσοχοίδη. Κύριε Μημεράκη, επιτρέψτε μου λίγο. Παρακαλώ, ναι, αλλά τα σημειώνω και θα απαντήσω και θα έχετε φύγει. Βεβαίως. Λοιπόν, να συνεχίσω λίγο για αυτά που είπατε, κύριε Χατζηνικολάου. Τα περί αλαζονίας. Η τοποθέτησή μου είναι η εξής. Ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν 10 χρόνια συνεχώς στην εξουσία. Έχουμε διαμορφώσει μία νέα κοινωνική σύνθεση. Είναι δικό μας δημιούργημα αυτό που φτιάξαμε στην ελληνική κοινωνία. Έχει υπάρξει μια μετάλλαξη στην ελληνική κοινωνία τα τελευταία χρόνια. Δημιουργήθηκαν νέες κοινωνικές ομάδες, νέες κοινωνικές τάξεις. Ικανοποιήσαμε ένα πολύ μεγάλο μέρος των αναγκών. Δημιουργήσαμε τη σύγχρονη Ελλάδα, αλλά ταυτόχρονα δημιουργήθηκαν και νέες ανάγκες. Εμείς λοιπόν αυτή τη νέα κοινωνική σύνθεση και τις νέες κοινωνικές ανάγκες δεν την έχουμε μελετήσει σε βάθος. Είναι χρέος μας ως προοδευτικό κόμμα, ως προοδευτικό κίνημα, να δώσουμε προοδευτικές απαντήσεις, να κάνουμε μια βαθιά ανάλυση τι σημαίνει σήμερα στη χώρα. Αλαζονία υπουργών υπήρξε. Θα απαντήσω αμέσως, κύριε Χατζηνικολάου. Ο κύριος Μημαράκης, ο κύριος Καραμαλής, εδώ και χρόνια μιλούσαν για τον περίφημο μεσαίο χώρο. Έτσι δεν είναι, κύριε Μημαράκη? Και το είχαν βάλει σαν στόχο. Βεβαίως, και ακόμα μιλούν. Είναι μια κουβέντα αυτή που έχει ανοίξει εδώ και πολλά χρόνια. Τι σημαίνει αυτό, ποια είναι η κοινωνική σύνθεση στη χώρα. Το ένα ζήτημα είναι αυτό. Δεν μίλησα και δεν μιλώ για απλώς για αλαζονία υπουργών. Υπάρχει ένα ζήτημα που αναφέρεται στο ΠΑΣΟΚ, στο κόμμα εννοώ, και στις συμπεριφορές των στελεχών. Οι συμπεριφορές των στελεχών, πολλές συμπεριφορές πολλών στελεχών τα τελευταία χρόνια, ήταν απαράδεκτες και πολλές φορές μας ντρόπιαζαν. Σε αυτές αναφέρθηκα και αυτές δεν μπορεί να είναι συμπεριφορές ενός προοδευτικού κόμματος, ενός προοδευτικού κινήματος. Λοιπόν, εμείς ως προοδευτικό κίνημα έχουμε υποχρέωση να συντάξουμε πλέον, να κάνουμε δύο πράγματα. Να συντάξουμε την προοδευτική μας πρόταση προς το λαό. Είμαστε μια μεγάλη παράταξη, είμαστε ένα μεγάλο κόμμα. Θα ασκήσουμε αντιπολίτευση χωρίς εκπτώσεις. Αυτά που είδατε αυτές τις μέρες και εμένα προσωπικά δεν με ικανοποίησαν. Τα χαμόγελα και όλο αυτό το κλίμα, το οποίο όχι ότι έπρεπε να γίνει χωρίς χαμόγελα, βεβαίως με πολιτισμό, αλλά θεωρώ ότι αυτό το κλίμα δεν ήταν αυτό που έπρεπε, που επέβαλε μια ήττα που υπέστη το ΠΑΣΟΚ πριν από λίγες μέρες. Θα συντάξουμε λοιπόν την προοδευτική μας πρόταση και την υποβάλλουμε στην ελληνική κοινωνία και θα ασκήσουμε βεβαίως τον αντιπολιτευτικό μας ρόλο πιστικά, τεκμηριωμένα, με ευθύνη απέναντι στους Έλληνες πολίτες. Μάλιστα. Κύριε Μημαράκη. Κύριε Χατζηνικολάου, δύο-τρεις παρατηρήσεις πολύ σύντομες. Καταρχήν χαίρομαι που είμαστε σήμερα με τον κύριο Χρυσοχοίδη, γιατί προσπαθούμε, τουλάχιστον εγώ δεν ξέρω ο κύριος Χρυσοχοίδης, εδώ και πάρα πολύ καιρό να βγούμε σε ένα κοινό διάλογο και δεν τα έχουμε καταφέρει. Θέλω να σας πω ότι κρατάω καταρχήν τη σημείωση την πρώτη του κυρίου Χρυσοχοίδη, ότι ο κύριος Καραμαλής είπε εδώ και στους υπουργούς σεμνότητα, ταπεινότητα και αυτοί γυρίζουν στα κανάλια. Να υπενθυμίσω ότι ορκίστηκαν την Τετάρτη και σήμερα έχουμε Παρασκευή. Πόσες μέρες γυρίζουν στα κανάλια. Να πω δεύτερον ότι είναι φυσικό στον κύριο Κακαουνάκη ότι την πρώτη ή δεύτερη μέρα είναι φυσικό και οι ίδιες οι κάμερες να κυνηγούν ως είδηση τι ώρα θα πάνε οι υπουργοί και οι υφυπουργοί. Και πρέπει να σας πω ότι οι υπουργοί και οι υφυπουργοί ειδικά μάλιστα όταν ο πρωθυπουργός τους ειδικά είπε όταν έχει πρωί κάνει αυτές τις συστάσεις μία-δύο μέρες πριν. Κατά συνέπεια, θα σας πω ότι πολλοί υπουργοί δεν κάλεσαν τις κάμερες. Μάλλον οι κάμερες κυνήγησαν αυτή τη φορά αλήθεια, την είδηση και το ρεπορτάζ και θα έλεγα και καλά έκαναν, έτσι έπρεπε. Τρίτον, να δούμε άμα πάμε ξαφνικά σε καμιά εβδομάδα τι θα γίνεται. Πάντως, για την ιστορία, να ξέρετε ότι είχα καλέσει υπουργό και μου λέει δεν θα έρθω γιατί αν μάθω Καραμαλής ότι θα είμαι 8,5 ώρα σε σένα, θα φάω κατσάδα. Να το ξέρετε. Να πω επίσης ότι σε αυτό που είπε προηγουμένως ο κύριος Κακαουνάκης και ο κύριος Χρυσοχοίδης, ότι κύριε Χατζηνικολάου, εγώ επειδή παρακολούθησα το πρωί την εκπομπή του κύριου Αυτιά, επανέρχομαι και το κλείνω, υπάρχει έγγραφο με ημερομηνία της Τρίτης. Άρα η εντολή δόθηκε από την απερχόμενη ηγεσία. Δεν έχει να κάνει η ηγεσία που ήρθε να αναλάβει την Τετάρτη. Βαγγέλη, άστο αυτό, διότι και το Υπουργείο Ανάπτυξης έχουμε χειρότερα. Κύριε Αυτιά, τα άκουσα έτσι, είναι αλήθεια? Υπάρχει έγγραφο του αρμόδιου τμηματάρχη, όπως μας είπε η κυρία Πανοπούλου. Η οποία έχει ημερομηνία της Τρίτης. Πώς σας απήντησε, κύριε Χρυσοχοίδη, γιατί επανέρχεστε σε αυτό το θέμα? Δεν επανέρχομαι, κύριε Χρυσοχοίδη. Μην μείνει σκιά όμως. Δεν ζήτησε η νέα πολιτική ηγεσία. Άνθρωπος του Υπουργού, στο Υπουργείο Ανάπτυξης, έδειξε ένα καρφί και έλεγε, όχι το δικό μου, με ένα άλλο καρφί, και έλεγε ότι εδώ λείπει πίνακας. Μην αλλάζεις, Νίκο μου, μην αλλάζεις θέμα όταν μετά απαντάω στο πρώτο που έβαλες, να απαντήσω και στο δεύτερο. Εγώ όμως το πρώτο θέμα θέλω να κλείσει συζήτηση και να καταλάβουν οι τηλεθεατές.
υπήρξε έγγραφο την Τρίτη. Την Τρίτη υπουργός ήταν ο κύριος Ρέπας. Τώρα, δεν μπορεί να το χρεώνουμε στη νέα ηγεσία, ούτε με φήμες να λέμε θα αλλάξει ο υπουργός πολυτελέστερο γραφείο κτλ. Εγώ συμφωνώ να σταματήσουμε αυτή την κουβέντα. Ωραία. Διότι δεν τιμάει κανένα. Χαίρομαι ιδιαίτερα. Χαίρομαι ιδιαίτερα. Αλλά προσέξτε. Δεν θα κρίνουμε, θα κρίνουμε τους υπουργούς. Όχι, κύριε Κακαουνάκη. Αλλά ήταν ατόπιμα. Κύριε Κακαουνάκη, εγώ αν πράγματι είναι έτσι, θα το στυλιτεύσω και δημοσίως. Και αν είναι έτσι, ζητώ να κατατεθούν αυτά τα στοιχεία και να τα ξέρουμε. Και εκεί είναι και η θέση και του γραμματέα του κόμματος και όλων μας, ότι εμείς πρέπει να είμαστε ενήμεροι για κάθε τι που συμβαίνει. Τέλος, θέλω να σας πω το εξής. Εγώ προσωπικά, επειδή με ρωτήσατε για το σχόλιά μου για το ΠΑΣΟΚ, πρέπει να σας πω ότι σαφώς είναι δικά τους τα σχόλια, αυτοί θα αποφασίσουν. Εγώ θεωρώ, κύριε Χατζηνικολάου, ότι τη δεύτερη τετραετία ξέφυγε το ΠΑΣΟΚ από τα καυτά αιτήματα της ελληνικής κοινωνίας και δεν προσαρμόστηκε πάνω σε αυτά και δεν προσάρμοσε την πολιτική του και τη στρατηγική του. Είναι φυσικό να υπάρχουν φαινόμενα λαζονίας, αλλά το ΠΑΣΟΚ δεν έχασε γιατί υπήρχαν τα φαινόμενα λαζονίας μόνο, ούτε γιατί υπήρχε αυτή η κόπωση. Υπήρξε και από την άλλη πλευρά η αιμονή στη στρατηγική επιλογή της Νέας Δημοκρατίας, στο διάλογο για τα καυτά καθημερινά προβλήματα και η συνεχής αιμονή, παρόλες τις παραφωνίες, στην στρατηγική επιλογή του μεσαίου χώρου. Και να θυμίσω ότι μεσαίος χώρος, κύριε Χρυσοκοίδη, όπως εγώ τον έχω αναλύσει σε όλα μας τα συνέδρια, δεν αφορά πολιτικά το κέντρο που έχει μια ιστορική και πολιτική παράδοση και είναι και ιδιαίτερα πολιτικοποιημένοι άνθρωποι και τις αποφάσεις τους τις λαμβάνουν με πολιτικά κριτήρια. Αλλά μεσαίος χώρος πάντα θεωρούσαμε, όπως έχει πει και ο αναλυτής στο Μπλερ για τον μεσαίο δρόμο, τη συμπεριφορά που δεν έχει άκρα. Ορίστε. Ο τρίτος δρόμος. Ο τρίτος δρόμος, συγγνώμη, που εντός εισαγωγικών ήταν και μεσαίος. Τη συμπεριφορά, χωρίς ακρότητες. Γιατί ζούμε σε μια κοινωνία που απαιτεί συνεννόηση, απαιτεί συνδιαμόρφωση των προτάσεων. Λυπάμαι που ο χρόνος μας τελείωσε. Και τέλος κλείνω, κύριε Χατζηνικολάου, λέγοντας. Ο κόσμος που ψήφισε τη Νέα Δημοκρατία έχει προβλήματα. Αφήστε τα ιδεολογήματα. Βεβαίως και έχει προβλήματα. Βεβαίως και έχει προβλήματα και βεβαίως πρέπει. Διότι θα φύγουνε. Μην περιμένετε να λυθούν. Κύριε Κακαουνάκη, μην περιμένετε να λυθούν. Τετάρτη ορκίστηκαν Παρασκευή να σας πω τις λύσεις. Θα κριθούμε κι εμείς με αυτές τις κατευθύνσεις. Κύριε, σας ευχαριστώ κλείνοντας να πω ότι πιστεύω. Τη Δευτέρα πρόσεξε το τμηματάρχη που ανήκει. Του Υπουργείου Εργασίας που έδωσε αυτή την εντολή. Μη σε βάλουν σε καμιά παγίδα, Γιώργο. Παρ' όλα αυτά, κύριε Χατζηνικολάου, να το προσέξουμε. Όλα στο επειδή ακούω τον κύριο Μαϊμαράκη, λέει ότι είναι Παρασκευή σήμερα. Παρ' όλα αυτά, κύριε Μαϊμαράκη, τα προβλήματα της κοινωνίας συνεχίζονται. Ναι, βέβαια. Καθημερινά. Και είναι έντονα. Και καλείστε τώρα εσείς και εγώ σε έναν βαθμό εμείς με τη δική μας συνεισφορά ως αντιπολίτευση να λυθούν. Να κλείσω για κάτι. Αυτό είναι το ζητούμενο, να κλείσω στην τελευταία παρατήρηση. Και είναι σκληρή και αμήλικτη πραγματικότητα. Να κλείσω στην τελευταία παρατήρηση. Κύριε Χρυσοκοίδη, μην ξαναλλάζετε στρατηγική. Το κάνατε και προεκλογικά, πάντα να το κάνετε και τώρα. Ο πολιτικός πολιτισμός με τον οποίο έγινε η παράδοση και η παραλαβή ήταν πολύ καλή. Καλά. Αν κάποιες φωνές εσωτερικού του ΠΑΣΟΚ το θεωρούν ότι ήταν λάθος, εγώ σας λέω όχι, ότι. Όχι, λάθος κάνετε εσείς αυτό που λέτε, με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Πάρα πολύ. Είναι λάθος. Εγώ θεωρώ λάθος ότι έτσι λέτε έπρεπε να τώρα παραλάβει ο Πρωθυπουργός από τον απερχόμενο και έτσι έπρεπε να παραλάβουν οι υπουργοί από τον απερχόμενο. Και εύχομαι κάθε φορά που θα δεν μπορεί αυτή να καταργεί τις πολιτικές διαφορές των κομμάτων. Γιατί δεν λειτουργεί η δημοκρατία. Κύριε Μημαράκη, παρέλαβε ο κύριος Καραμανλής από τον κύριο Σιμπίδη. Κύριε Μημαράκη, επιχειρείτε να διαστρεβλώσετε αυτό που είπα. Ο πολιτικός πολιτισμός και ήταν υποχρέωση. Τον απερχόμενο, συγχωρείτε κύριε Κακαουνάκη, η υποχρέωση των απερχομένων υπουργών και του Πρωθυπουργού βεβαίως να παραδώσει με άψογο πολιτισμένο τρόπο. Εκείνο το γιατί τους μέμφεστε. Εγώ εκείνο το οποίο καυστηριάζω είναι όλο αυτό το κλίμα που εξέπεψα. Γιατί κακό είναι για μια μέρα κοινωνία, που υπάρχει αυτή έτσι η πραγματικότητα. Επαναλαμβάνω, αυτές ήταν υπερβολές. Αλλά δεν είναι κρίσιμο ζήτημα αυτό. Με συγχωρείτε κύριε Κακαουνάκη, το κλέφτες και λοποδίτες το είδα στην Αδριανή χθες. Όχι, εγώ τα έλεγα λαμόγια. Με συγχωρείτε. Δεν κατάλαβα. Εμείς συμπεριφερθήκαμε στον Πρωθυπουργό, τον κύριο Σιμίτη, πολύ καλύτερα από ό,τι έγραφε χθες η Αυριανή και κάποιοι συντροφοί του. Άρα λοιπόν αφήστε το. Αφήστε το λοιπόν. Αφήστε το αυτό. Αφήστε το αυτό. Σας ευχαριστώ κύριε όλους θερμά. Λυπούμε που φάγαμε. Νίκο, δεν έχω χρόνο, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ όλους θερμά. Λυπάμαι που φάγαμε μεγάλο κομμάτι της κουβέντας σε άχαρα και κατά τη γνώμη μου ανούσια πράγματα, αλλά θα έχουμε όλο το χρόνο μπροστά μας για να ξανακουβεντιάσουμε πολιτικά. Ευχαριστώ τους γραμματείς των δύο μεγάλων κομμάτων, τον κύριο Μεϊμαράκη της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Χρυσοχοίδη του ΠΑΣΟΚ και τους συναδέλφους μου, τον Νίκο Κακαουνάκη και τον Γιώργο Αυτιά. Yeah.
Για πρώτη φορά μετά από 7 ημέρες νοσηλείας στην εντατική, το ιατρικό ανακοινωθέν αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας για την πορεία της υγείας του Γιάννη Κυράστα. Όπως αναφέρουν οι γιατροί, από τις πρώτες πρωινές ώρες, ο κλινικός και εργαστηριακός έλεγχος έδειξε σημεία βελτίωσης, τα οποία συνεχίζονται και δημιουργούν. Τρίεση του εκτελεστικού γραφείου στη Χαριλάου Τρικούπη. Θα είμαστε παρόντες ουσιαστικά και με ουσιαστικές θέσεις στη Βουλή, όπως και παρόντες στην κοινωνία, όπως και παρόντες στα λαϊκά προβλήματα, όπως και παρόντες στα διεθνή ζητήματα και στα διεθνή κινήματα. Παρόντες παντού, θα δώσουμε τη μάχη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ξεκινά πορεία στο λαό για τις απαραίτητες αλλαγές στη δομή και τη λειτουργία του κόμματος με στόχο τη συγκρότηση της δημοκρατικής παράτακτης. Να αλλάξουμε μαζί του το κόμμα μας, να μετατρέψουμε σε ανοιχτή πολιτική κοινότητα εργαστήρι συζητήσεων, σύνθεσης ιδεών και προτάσεων. Αυτό το κίνημά μας σε ενεργό και μαχητικό στήριγμα των λαϊκών επιδιώξεων. Σταθμός μας είναι το συνέδριο, αφετηρία του ΠΑΣΟΚ της νέας εποχής, που θα γίνει το τέλος του φθινοπόρου και για το οποίο πρόκειται να ανοίξουμε πολύ σύντομα τις διαδικασίες, ώστε να μπορεί να συμμετέχουν οι πολίτες σε αυτή την ουσιαστική προσπάθεια ανανέωσης και μετεξέλιξης του κινήματός μας. Το Σαββατοκύριακο θα προεδρεύσει περιφερειακών συσκέψεων σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Κρήτης. Το ΠΑΣΟΚ θα δώσει τη μάχη συντεταγμένα για μια υπεύθυνη αντιπολίτευση, για την προάσπιση των κεκτημένων της ελληνικής κοινωνίας, για μια αντιπολίτευση με τεκμηρίωση και προτάσεις. Την ερχόμενη Πέμπτη θα συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, την επόμενη εβδομάδα το Εθνικό Συμβούλιο και ακολούθως η Κεντρική Επιτροπή. Σταματούν οι έλεγχοι του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, του γνωστού ΣΔΟΕ, μετά από εντολή του Υπουργείου Οικονομίας. Καθώς προωθείται η προαναγγελθής αρρύθμιση για την αντικατάσταση του φορέα αυτού από ένα άλλο νέο τύπου ελεκτικό όργανο. Στις προτεραιότητες του Υπουργείου είναι η κατάθεση μέχρι και το Σεπτέμβριο νέου φορολογικού νομοσχεδίου, καθώς και ρύθμισης για τα πανωτόκια. Ο Γιώργος Αλογοσκούφης είχε το πρωί την πρώτη του συνάντηση με τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Νίκο Γκαργκάνα και ενημερώθηκε για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Ο κύκλος της επίσημης ενημέρωσης του νέου Υπουργού Οικονομίας Γιώργου Αλογοσκούφη για την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας άνοιξε με τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Είναι σημαντικό να έχουμε ένα επιτυχημένο Υπουργό Οικονομίας, είπε χαρακτηριστικά ο Νίκος Γκαργκάνας, επιβεβαιώντας το ιδιαίτερα θετικό κλίμα. Προσβλέπουμε σε μια πολύ καλή συνεργασία με όλους, αλλά οι πιο στενές είναι οι σχέσεις μας με το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, γιατί είμαστε τράπεζα του κράτους και θα είμαστε πάντα στη διάθεσή σας να σας βοηθήσουμε και να σας στηρίξουμε. Εν ώψη και της κατάθεσης της προσεχής ημέρας της ενδιάμεσης έκθεσης νομισματικής πολιτικής από την Τράπεζα της Ελλάδος, ο Γιώργος Αλογοσκούφης ενημερώθηκε για κρίσιμα μεγέθη, όπως το δημόσιο χρέος και το δημόσιο έλλειμμα, τα οποία μπαίνουν στο μικροσκόπιο της Eurostat αλλά και του ΟΟΣΑ. Εξετάσαμε και την πορεία της οικονομίας και τα ζητήματα που αφορούν τις σχέσεις της Τράπεζας της Ελλάδος με το δημόσιο και πολλά άλλα θεσμικά ζητήματα που αφορούν το ρόλο της Τράπεζας της Ελλάδος. Πρόθεση της νέας πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομίας είναι μέχρι το Σεπτέμβριο να κατατεθεί ένα νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Έτσι, κατά πάσα πιθανότητα, για τα κέρδη του 2004 θα μειωθεί στο 25% ο συντελεστής φορολογίας των αδιανέμητων αποθεματικών για ΑΕ και ΕΠΕ και θα μειωθεί στο 20% ο συντελεστής φορολογίας των μικρών επιχειρήσεων. Σύντομα θα προωθηθεί νέα ρύθμιση στο θέμα των πανωτοκίων. Μάλιστα, σε αυτή τη φάση παγώνουν οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ, καθώς αυτό πρόκειται να αντικατασταθεί από ένα νέο τύπου ελεγκτικό κέντρο. Αν και από την επίσημη ενημέρωση κατά την τελετή παράδοση παραλαβής, ο Χρήστος Πάχτας πέρασε μεσημέρι το κατόφλι του Υπουργείου Οικονομίας, προκειμένου να ενημερώσει τον νέο Υφυπουργό Χρήστο Φόλια για το τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης. Γυρίζουμε στην μεγάλη διαδήλωση που είναι σε εξέλιξη στη Μαδρίτη. Στις διαδηλώσεις, καλύτερα, που είναι σε εξέλιξη σε. Το πρωί, από πολύ νωρίς το πρωί στις κάλπες και να ψηφίζουν, να καταψηφίζουν το Λαϊκό Κόμμα. Η βασική αντίδραση και η βασική λογική είναι ότι ο Χωσέ Μαρία Αθνάρ μας οδήγησε σε έναν πόλεμο στο Ιράκ. Να ακούσουμε, να ζητήσω από τη διερμηνέα μας την κυρία Τζαβιτσάνου, τι λέει το exit poll της Ισπανικής Κρατικής Τηλεόρασης. Πρέπει να πούμε ότι στην περίπτωση του Telecinco πρόκειται για μια δημοσκόπηση που έγινε τελευταία στιγμή, δηλαδή ρωτώντας στα εκλογικά κέντρα.
Λοιπόν, βλέπουμε την κάρτα του TVE, να μου επιτρέψετε να τη διαβάσω για όσους τηλεθεατές δεν τη βλέπουν καλά. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα, PSOE, παίρνει 154-158 έδρες. Το Λαϊκό Κόμμα, σύμφωνα με το exit poll της κρατικής τηλεόρασης, δίνει 150-154 έδρες. Λέγατε λοιπόν και σας διέκοψα ότι στην Ισπανική τηλεόραση μιλούν για όχι τόσο ακριβές exit poll του Telecinco. Κυρία Ζα... τα αποτελέσματα στην περίπτωση της... Είναι... Ξαναβλέπουμε την κάρτα, ξαναβλέπουμε το exit poll. Μια... 154-158 έδρες στους σοσιαλιστές, 150-154 στο Λαϊκό Κόμμα. Το αμέσως επόμενο κόμμα είναι το κόμμα για την ανεξαρτησία της Καταλωνίας. 10-12 έδρες δίνει το exit poll και ακολουθούν άλλα μικρότερα κόμματα. Είναι η Ενωμένη Αριστερά και είναι και η Ριζοσπαστική Αριστερά της Καταλωνίας. Θα πρέπει να σας πω ότι το μεγαλύτερο ποσοστό και η μεγαλύτερη συμμετοχή παρατηρήθηκε στη χώρα των Βάσκων, στα βόρεια της Ισπανίας και στην Καταλωνία. Το ποσοστό εκεί συμμετοχής έφτασε μέχρι 11%. Σε ολόκληρη τη χώρα όμως παρατηρούμε αύξηση του ποσοστού συμμετοχής. Όπως είπαμε, έφτασε το 8%. Τουλάχιστον μέχρι τις 7 το απόγευμα το ποσοστό ήταν αυτό. Τα τελικά αποτελέσματα θα τα γνωρίζουμε στις 10.30 ώρα Ισπανίας, 11.30 ώρα Ελλάδας και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα υποσχέθηκε το Υπουργείο Εσωτερικών ότι θα τα γνωρίζουμε με απόλυτη ακρίβεια στις 12.30 ώρα Ελλάδας το βράδυ. Πάμε στην Ανά Παπασωτηρίου για να δούμε τι μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορία και αν έχουμε και άλλες εκτιμήσεις για το εκλογικό αποτέλεσμα από εκεί, Άννα. Όχι, Προκόπη, δεν έχουμε άλλες εκτιμήσεις. Αναμεταδίδουν ακριβώς αυτήν την αντιφατικότητα στα αποτελέσματα όπως την καταγράφουν τα exit polls της Ισπανικής τηλεόρασης, της ιδιωτικής Ισπανικής τηλεόρασης Telecinco, της κρατικής τηλεόρασης και του ραδιοφώνου. Διαφορετικά αποτελέσματα, δύο από τα οποία δίνουν προβάδισμα ή με πολύ μικρή διαφορά στο Σοσιαλιστικό Κόμμα και μόνο ένα δίνει ουσιαστικά τη νίκη στο λαϊκό, στο κυβερνών μέχρι χθες κόμμα της Ισπανίας, στο Λαϊκό Κόμμα του Χωσέ Μαρία Αθνάρ. Για την ακρίβεια, όλοι επισημαίνουν στα διεθνή ειδησιογραφικά πρακτορία ότι πρέπει να περιμένουμε... Βλέπουμε, συγγνώμη Άννα, και ένα χάρτη της Ισπανίας τώρα με το κόκκινο χρώμα να συμβολίζει τους σοσιαλιστές και το μπλε το Λαϊκό Κόμμα. Είναι βέβαια εκτιμήσεις, επαναλαμβάνουμε αυτές. Κοινά με και βάση η Βουλή, τα πρώτα exit polls. Η κατανομή των εδρών στη Βουλή, σύμφωνα με το exit poll της Ισπανικής κρατικής τηλεόρασης, που δίνει προβάδισμα στους σοσιαλιστές. Μικρό προβάδισμα. Είναι μια εκτίμηση, βλέπετε, συμπλήν δύο έδρες, δηλαδή από 154-158 και από 150-154 αντιστοίχως για το Λαϊκό Κόμμα. Βλέπουμε ότι εδώ υπάρχουν, πρόκειται μάλλον, το εκλογικό σύστημα της Ισπανίας δίνει μια πολυκομματική βουλή. Μπαίνουν αρκετά μικρότερα κόμματα με μικρό αριθμό εδρών. Δώρα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν. Θα επανέλθουμε για να συζητήσουμε για την πορεία των ερευνών και όλα όσα υπάρχουν μετά τις σημερινές αποκαλύψεις για την τρομοκρατική επίθεση στην Ισπανία. Να δούμε όμως το ρεπορτάζ για τις σημερινές εκλογές πρώτα. Σε κλίμα πόνου αλλά και αντικλήσεων διεξήχθησαν οι βουλευτικές εκλογές στην Ισπανία. Μετά τις θεσινοβραδινές διαδηλώσεις κατά της κυβέρνησης, ψηφοφόροι αποδοκίμασαν όταν πήγε να ψηφίσει το διάδοχο του Χωσέ Μαρίσουν για να στείλουν ένα ηχηρό μήνυμα απάντηση ότι η τρομοκρατία δεν θα πλήξει τη δημοκρατία. Με το μακελιό της Μαδρίτης να ρίχνει βαριά τη σκιά του, οι Ισπανοί ένιωσαν επιτακτική την ανάγκη να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Ψήφισαν ακόμα και όσοι από τους 1.463 τραυματίες της 11ης Μαρτίου ήταν σε θέση, στέλνοντας κατά αυτόν τον τρόπο το μήνυμα πως η τρομοκρατία δεν μπορεί να πλήξει τη δημοκρατία. Creo que más que nunca. Es una forma, no sé, quizás, no sé cómo decirte. Se juntan muchos sentimientos todavía, es tan reciente todo esto, que es más que nunca una obligación. Το μήνυμα αυτό έστειλε και ο Πρωθυπουργός Χωσέ Μαρία Αθνάρ. Η υποδοχή που το επιφυλάχθηκε στο εκλογικό τμήμα όπου πήγε να ψηφίσει ήταν θερμή. Την παράσταση έκλεψε η σύζυγός του, η οποία έκλαιγε από συγκίνηση. Expresemos lo que creemos y con toda confianza.
Το ζεύγος Αθνάρ καταχειροκροτήθηκε και κατά την αποχώρησή του από συγκεντρωμένο πλήθος. Ωστόσο, το χτύπημα στη Μαδρίτη τροφοδότησε και αισθήματα οργής και πικρίας μεταξύ των ψηφοφόρων. Το κλίμα αυτό διαμόρφωσε η εντύπωση πολλών Ισπανών πως η κυβέρνηση του Λαϊκού Κόμματος έχει αποκρύψει την αλήθεια για το ποιος βρίσκεται πίσω από το χτύπημα στη Μαδρίτη. Έτσι, ο πρόεδρος του Λαϊκού Κόμματος, Μαριάνο Ραχώη, αποδοκιμάστηκε την ώρα που ασκούσε το εκλογικό του δικαίωμα. Pues manifestar su confianza de cara al futuro. Yo todo lo demás creo que no es un día para hacer declaraciones, sino simplemente decir que nos acordamos en este momento todos de lo que ha sucedido en estos días y que son unas elecciones que producen con una sensación de dolor muy grande, pero que todos mirando hacia el futuro lo vamos a superar. ¿Alguna cosa más? Το ίδιο κλίμα επικράτησε και στις διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια της νύχτας έξω από τα γραφεία του Λαϊκού Κόμματος και στον σταθμό της Ατότσα, όπου 2 από τα 4 τρένα ανατινάχθηκαν. Περίπου 2.000 διαδηλωτές φώναζαν «Πείτε μας την αλήθεια», ενώ στα πνό κυριαρχούσε το σύνθημα «Δεν είμαστε ηλίθιοι». Μάλιστα, συνδεόμαστε και πάλι με τη Μαδρίτη για να δούμε νεότερα. Είναι πάντα η Δώρα Μακρύ μαζί μας και η Άννα Παπασωτηρίου. Είμαστε όμως συνδεδεμένοι και με τη Μόσχα, όπου γίνονται προεδρικές εκλογές. Έγιναν προεδρικές εκλογές σήμερα, αλλά βλέπουμε και πίσω από τον Δημήτρη Λιάτσο, πίσω από το Κρεμλίνο, μια τεράστια πυρκαγιά. Δημήτρη. Καλησπέρα από τη Μόσχα. Για τις εκλογές έπρεπε να συζητήσουμε τώρα. Ωστόσο, αυτό το οποίο γίνεται πίσω από τον ανάμεσα... Δημήτρη Λιάτσο, ας προσπαθήσουμε να επανέλθουμε σε λίγο. Δώρα, πες μας αν υπάρχουν νεότερα και τι υπάρχει από τα exit poll, όσο κυλούν τα λεπτά. Τα νεότερα που υπάρχουν σε ό,τι αφορά τις έρευνες είναι ότι από τα 5 άτομα που συνελήφθησαν, οι 3 Μαροκινοί φέρονται να εμπλέκονται, να μην έχουν λευκό ποινικό μητρό και να εμπλέκονται ακόμα και με υπόθεση δολοφονίας. Θα πρέπει να σας πούμε ότι οι Ινδοί που έχουν συλληφθεί, έχουν συλληφθεί με την κατηγορία ότι πούλησαν 50 κάρτες τηλεφωνικές στους 3 Μαροκινούς και οι 15 από αυτές χρησιμοποιήθηκαν στα σακίδια που ανατινάχθηκαν. Τώρα θα δούμε το ρεπορτάζ και θα μας τα πεις αναλυτικότερα στη συνέχεια. Ας μείνουμε λίγο στο εκλογικό προς το παρόν. Να μείνουμε στο εκλογικό. Η κρατική τηλεόραση δίνει 41,4 στο Σοσιαλιστικό Κόμμα και 36,9 στο Λαϊκό Κόμμα. Θα πρέπει να πούμε. Ένα ότι λεπτό, η δεν είναι αυτή η κάρτα. Είναι, ξαναπες μας τα ποσοστά, είναι αυτά που αντιστοιχούν σε αυτές τις έδρες που βλέπουμε. Είναι 41,4. 41,4 για το Σοσιαλιστικό Κόμμα και 36,9 για το Λαϊκό Κόμμα. Μάλιστα. Αυτή είναι η δημοσκόπηση που έκανε η κρατική τηλεόραση. Έχει πολύ μεγάλη σημασία γιατί θεωρείται και η πιο αξιόπιστη δημοσκόπηση. Θα πρέπει να σας πω ότι η Ισπανική Βουλή εκλέγει 350 βουλευτές και για να έχει κανείς απόλυτη πλειοψηφία χρειάζεται 176. Όπως βλέπαμε προηγουμένως, αν βγει το τελικά το Σοσιαλιστικό Κόμμα, δεν συμπληρώνει απόλυτη πλειοψηφία. Όμως σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως έχουν κάνει στο παρελθόν τόσο κυβερνήσεις των Σοσιαλιστών όσο και το ίδιο το Λαϊκό Κόμμα, συνεργάζονται με τα μικρότερα κόμματα. Οι πρώτοι που προσφέρονται σε αυτές τις περιπτώσεις είναι οι Καταλανοί Εθνικιστές, που είναι το τρίτο κόμμα στη Βουλή. Άρα, Δώρα, έχουμε δύο exit poll. Είναι η Ενωμένη Αριστερά. Έχουμε δύο exit poll κατά κύριο λόγο. Το ένα δίνει το ποσοστό που μόλις μας είπες. Μία διαφορά αρκετών μονάδων υπέρ των Σοσιαλιστών. Αρκετά μεγάλη. Έτσι, 41,4. Έναντι. 41,4 το Σοσιαλιστικό Κόμμα και 36,9 το Λαϊκό Κόμμα. Ενώ αντίθετα υπάρχει ένα exit poll του ιδιωτικού καναλιού Τελετσίνκο που δίνει 40,6% στο Λαϊκό Κόμμα του Χωσέ Μαρία Αθνάρ, ενώ δίνει 38,3% στους Σοσιαλιστές. Μάλιστα. Όπως και να έχει, είναι ένα αποτέλεσμα που δεν το περίμενε κανείς. Η νύχτα θα είναι πολύ μακριά εδώ, τουλάχιστον μέχρι να ακούσουμε τα τελικά αποτελέσματα. Είναι μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις αυτού του εκλογικού αποτελέσματος. Μπορεί να συγκριθεί, όπως έλεγαν κάποιοι συνάδελφοι εδώ, οι Ισπανοί, με την περίοδο του 1982, όταν κέρδισε τις εκλογές ο Φελίπε Γκονσάλεθ. Είχε πάρα πολύ μεγάλο suspense όλη η διαδικασία. Κανείς δεν περίμενε, αν τελικά επιβεβαιωθεί
το αποτέλεσμα των δημοσκοπήσεων. Κανείς δεν περίμενε αυτό το αποτέλεσμα. Κανείς δεν περίμενε το ΠΕΣΟΕ, το Παρτίδο Σοσιαλίστα, το Σοσιαλιστικό Κόμμα, να ανέβει τόσο ψηλά. Αλλά είναι χαρακτηριστικό, όπως είπαμε και πριν, ότι είναι μία ψήφος διαμαρτυρίας, είναι μία ψήφος που έχει επηρεαστεί πάρα πολύ από την τραγωδία της περασμένης Πέμπτης, είναι μία ψήφος διαμαρτυρίας. Σήμερα στα εκλογικά κέντρα που πήγαινα, έβλεπα κόσμο που παραδοσιακά ψήφιζε Λαϊκό Κόμμα, με βαριά καρδιά να μην ψηφίζει το Λαϊκό Κόμμα, θεωρώντας τον Χωσέ Μαρία Αθνάρ υπεύθυνο για την πολιτική του, την εξωτερική πολιτική τουλάχιστον. Και υπήρξε όλες αυτές τις μέρες, υπήρξαν και καταγγελίες για απόκρυψη των στοιχείων των ερευνών. Θα τα δούμε ξανά στη συνέχεια. Κάτι άλλο πολύ σημαντικό που προκύπτει, αν έχουμε χρόνο, είναι ότι οι χτεσινοβραδινές διαμαρτύριες έξω από τα γραφεία του Λαϊκού Κόμματος θα διωχθούν οι υπεύθυνοι, γιατί υπάρχει πρόβλημα. Μία μέρα πριν από τις εκλογές και κατά τη διάρκεια των εκλογών, την ημέρα των εκλογών, απαγορεύεται οποιαδήποτε συγκέντρωση ως γνωστό σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο. Για χθες λοιπόν το βράδυ έχει γίνει από πλευράς του Λαϊκού Κόμματος κάποια προσφυγή στα δικαστήρια και υπάρχει ένα πολύ μικρό ενδεχόμενο που ακούγεται ως σενάριο αυτή τη στιγμή εδώ στο κέντρο τύπου, στο Παλάσιο de Congreso στη Μαδρίτη, ότι ενδεχομένως το Λαϊκό Κόμμα, εάν το εκλογικό αποτέλεσμα βγει υπέρ του Σοσιαλιστικού Κόμματος, να ζητήσει ακύρωση του αποτελέσματος αυτού. Λόγω των διαδηλώσεων αυτών. Διευκρίνηση. Λόγω των διαδηλώσεων που θεωρεί το Λαϊκό Κόμμα της υποκίνησης του Σοσιαλιστικό. Δώρα, βάλε μια ανωτελεία. Πάμε στη Μόσχα να δούμε αν μπορούμε να μιλήσουμε με τον Δημήτρη Λιάτσο. Δημήτρη, μας ακούς? Εγώ σας ακούω πολύ καλά και ελπίζω να με ακούτε κι εσείς και να βλέπετε την εικόνα πίσω μου. Προκόπη. Σε ακούμε πολύ χαμηλά, Δημήτρη. Ναι, ναι. Τώρα σε ακούμε καλά. Λοιπόν, βλέπουμε τη φωτιά πίσω σου. Συνδέθηκε με τις εκλογές σήμερα. Τι είναι αυτή η φωτιά? Νομίζω, δεν μπορώ να πω αυτή τη στιγμή με βεβαιότητα. Εκείνο όμως το οποίο είναι σίγουρο είναι το εξής. Ότι ενώ έπρεπε να μιλήσουμε για τις εκλογές σήμερα, οι οποίες έγιναν μέσα σε πολύ ήσυχο κλίμα σε ολόκληρη την επικράτεια, με εξαίρεση 2-3 βόμβες οι οποίες ανακαλύφθηκαν, δεν έσκασαν βέβαια, γι' αυτό το λέω 2-3 έτσι σαν δευτερεύον ζήτημα, στην Τσετσενία. Οι εκλογές έγιναν πραγματικά σε κλίμα ηρεμίας. Υπήρχε μια πολύ καλή πορεία. Είναι μια νέα αρχή. Και αυτή την εντολή έχω από εσάς τους ίδιους να συνεχίσουμε δυναμικά την πορεία, αλλά και να κάνουμε τομές, σημαντικές τομές στην πολιτική ζωή του τόπου, ξεκινώντας από το ίδιο το κίνημά μας, να ανασυγκροτήσουμε, να αναγεννήσουμε αυτό το κίνημα. Στις συζητήσεις επανήλθε το θέμα της εκλογικής ήττας, αλλά και οι επικείμενες αλλαγές, κάτι που επισημαίνουν τα στελέχη με δηλώσεις τους στον τύπο. Ο Χάρης Καστανίδης τονίζει στον Αγγελιοφόρο της Κυριακής. Πράγματι, οφείλουμε να κάνουμε πολλά και να τα αλλάξουμε όλα. Ας ξεκινήσουμε πρώτα από τα πρόσωπα. Θα χρειαστεί μεγάλη τομή στην ανθρωπογεωγραφία του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με τον πλειοψηφίσαντα σε Σταυρούς βουλευτή της Θεσσαλονίκης. Στο ίδιο πνεύμα ήταν και η ομιλία του Γιώργου Παπανδρέου στο Λασίθι. Να σας καλέσω σε αυτή τη νέα αρχή να προχωρήσουμε μαζί. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος ξεδιπλώνει τη σκέψη του στην εφημερίδα Μακεδονία. Η πρώτη ευθύνη ανήκει σε όσους ελάμβαναν τις αποφάσεις κατά την προεκλογική περίοδο, τονίζει. Γιατί δεν μπορεί όλοι να είμαστε εξίσου συμμέτοχοι στη διαμόρφωση των μεγάλων προεκλογικών επιλογών και πρωτοβουλειών. Ο πρώην Υπουργός δεν αφήνει στο απειρόβλητο το θέμα των κυρίων Μάνου και Ανδριανόπουλου, λέγοντας ότι η συμμετοχή τους κλώνησε την πολιτική και ιδεολογική αυτοπεποίθηση των στελεχών. Η επόμενη μέρα όμως ξημέρωσε και ο Γιώργος Παπανδρέου ευχαρίστησε. Στις εκλογές έφερε το υψηλότερο ποσοστό από όλη την Ελλάδα. Ο Γιώργος Παπανδρέου κάλεσε όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ να συμβάλλουν δημιουργικά στη νέα εποχή. Έχουμε μια πολύ δημιουργική, θα έλεγα, μια ωραία πορεία ανασυγκρότησης, αλλά σε αυτή την πορεία θα χρειαστούμε κάθε έναν. Δεν μας περισσεύει κανείς. Ο Γιώργος Παπανδρέου άκουσε με προσοχή από τα μέλη του κόμματος τα αίτια της ήττας του ΠΑΣΟΚ. Αλλά αζωνία, καθεστωτικές συμπεριφορές και έπαρση ήταν μερικά από τα χαρακτηριστικά που συνέβαλαν αρνητικά στο εκλογικό αποτέλεσμα. Ο Γιώργος Παπανδρέου, αφού επανέλαβε ότι το κόμμα πρέπει να είναι έτοιμο για τις εκλογές όποτε αυτές και αν γίνουν, δήλωσε ότι ως αντιπολίτευση θα είναι παρόν. Εμείς θα ασκήσουμε μια αντιπολίτευση και ποιότητας αλλά και δυναμική. Χθες βράδυ στο Ηράκλειο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επέκρινε στους κατηγορούν τον Κώστα Σιμίτη ότι έχει αυξημένες ευθύνες στην ήττα του ΠΑΣΟΚ. Χρειάζεται να δούμε τα αίτια των προβλημάτων. Αλλά χρειάζεται να τα δούμε όχι για να παρελθοντολογούμε και μόνο,
ούτε για να προσπαθούμε να βρίσκουμε εκτελεστήρια θύματα. Στο δείπνο της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ τον περίμενε μια έκπληξη. Η εκδίκαση των ενστάσεων στο εκλογοδικείο μπορεί να φέρει και άλλες αλλαγές, Μαρία. Επομένως, ο κ. Τζουμάκας θα ορκιστεί την Πέμπτη βουλευτή. Να τα μαζέψουμε τα πράγματα. Η κυβέρνηση πρέπει να κάνει τον απολογισμό, την απογραφή του τι παραλαμβάνει, όχι μόνο στην οικονομία, αλλά και γενικότερα στη δημόσια διοίκηση. Και εκεί μας αναμένουν εκπλήξεις. Υπάρχουν.